Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, Ράδιο Ελπίδα, 102,3 και ακούτε την εκπομπή «Ιστορίες από το Γεροντικό» με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Διονύσιο Χαριτούδη. Αγαπητοί αδελφοί, ακροατές του Ράδιο Ελπίδα 102,3, συνεχίζουμε σήμερα με το χάρισμα των θαυμάτων. Θαύμα είναι μια θεία ενέργεια που υπερβαίνει τους νόμους της φύσεως και λειτουργεί σαν έκτακτη παρέμβαση στην τάξη της δημιουργίας. Δεν καταργεί τους σοφούς και αρμονικούς νόμους που έθεσε ο δημιουργός στη φύση, αλλά τους αποστέλει σε ένα περιορισμένο τοπικά και χρονικά διάστημα. Το θαύμα, λόγω της θεϊκής του προελεύσεως, εκδηλώνεται σαν υπέρλογο και υπερφυσικό γεγονός και γι' αυτό προκαλεί θαυμασμό και έκπληξη. Κάθε χαρισματική εκδήλωση αποτελεί ένα θαυμαστό γεγονός. Στο κεφάλαιο όμως αυτό παρουσιάζουμε χαρισματικές εκδηλώσεις που αναφέρονται στον φυσικό κόσμο. Ιδιαίτερα τις διακρίνουμε από τις εκδηλώσεις του ιαματικού χαρίσματος που αποτελούν πράγματι εκπληκτικά θαύματα. Ο Κύριος διαβεβαίωσε: «Αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα του τον ποιήσει». Διαβεβαίωσε ακόμη: «Αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε και ουδέν αδυνατήσει ημίν». Επομένως το χάρισμα των θαυμάτων το εμπιστεύεται ο Θεός σε ανθρώπους με βαθιά πίστη. Ουσιαστικά δεν θαυματουργούν οι άνθρωποι, αλλά ο Θεός διαμέσου των ανθρώπων. Ο Μέγας Αντώνιος διδάσκει: «Το ποιήν σημεία ούχι μόν, αλλά του σωτήρος εστίν έργων». Κάθε πιστός, σαν αναπλασμένη με το βάπτισμα η εικόνα του παντοδύναμου Θεού, έχει δυνάμει την ικανότητα να θαυματουργεί. Το μεγαλύτερο όμως και το πιο θαυμαστό θαύμα είναι η πνευματική αναγέννηση και η κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. «Ου θέλω», είπε γέρον, «δαίμονας εκβάλλην τα πάθη σωματικά η άσαστη, σαστε, αλλά θέλω και παρακαλώ τον Θεόν ή να μη εισέλθει σε με ο δαίμον και ή να καθαρίσω εμ' αυτόν από ακαθάρτων λογισμών και ειδού μέγας γέγονα». Εάν τη στάφτα κατορθώσει, τότε και αυτός συν της σημειοφόρης θαυματουργής πατράσει και των ουρανών βασιλείας αξιοθήσεται. Θαύματα επιτελούν και οι δαίμονες για να εξαπατούν τους ανθρώπους, είτε οι ίδιοι είτε με τα όργανά τους. Παράδειγμα σε αυτό έχουμε τους μάγους του Φαραώ που συναγωνίζονταν στη θαυματουργία του προφήτη Μωυσή.
Τα αληθινά όμως θαύματα εύκολα διακρίνονται από τα απατηλά των δαιμόνων, γιατί δεν αποβλέπουν στην επίδειξη και τον εντυπωσιασμό. Αντίθετα, στοχεύουν στην αγάπη και την ευεργεσία, στην μετάνοια και τη διόρθωση, στην πνευματική οικοδομή και τη σωτηρία. Η τρίχρονη ανομβρία. Ο μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου Όσιος Ιλαρίων, 371, που ονομάστηκε και αυτός Μέγας, μεταφύτευσε τον αρχαίγωνο Αιγυπτιακό μοναχισμό στην Ιερά Γη της Παλαιστίνης. Όταν αργότερα επέστρεψε στην περιοχή της Θηβαΐδος, εκεί που ασκήτεψε ο δάσκαλός του, βρήκε τους κατοίκους σε απόγνωση. Είχε να βρέξει 3 χρόνια. Απλώθηκε έτσι ένας φοβερός λοιμός. Όλα τα σπαρτά είχαν κατακαεί από τον τοπικό ήλιο και τα ζώα άρχισαν να ψοφούν από την πείνα. Μόλις οι κάτοικοι της Θηβαΐδος πληροφορήθηκαν την άφιξη του Οσίου Ιλαρίωνος, συγκεντρώθηκαν μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους και ήρθαν να το συναντήσουν. Η ταλαιπωρία τους από το λοιμό ήταν φανερή στα λιπόσαρκα κορμιά τους. Έπεσαν στα πόδια του και τον παρεκάλεσαν. «Ευσπλαχνίσου μας στην δυστυχία που μας βρήκε. Προσευχήσου στον Κύριο να λιγοστέψει την οργή του και να χαρίσει ευεργετική βροχή στην κατασπαραγμένη χώρα μας». Ο Όσιος, βλέποντάς τους όλους αδύναμους και σκελετωμένους, αναστέναξε, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό, ύψωσε τα χέρια του και προσευχήθηκε θερμά στο Θεό να λυπηθεί τους δούλους του και να δώσει βροχή να δροσίσει την ξεραμένη γη. Δεν πρόφτασε να τελειώσει την προσευχή του και ξέσπασε μπόρα. Την εκπληκτική αυτή ευεργεσία διαδέχτηκε ένας παράδοξος πειρασμός. Μόλις σταμάτησε η ζωογόνα βροχή, εμφανίστηκαν αναρρύθμιτα δηλητηριώδη ερπετά και άρχισαν να δαγκώνουν τους ανθρώπους. Πολλοί τότε πληγωμένοι έπεφταν κάτω λιπόθυμοι. Βλέποντας ο Όσιος Ιλαρίων τη νέα αναπάντεχη συμφορά, πήρε λάδι, επικαλέστηκε το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και άλυψε με αυτό τους πληγωμένους. Η θεραπεία ήταν άμεση. Όλοι δόξαζαν τον Θεό και ευγνωμονούσαν τον Άγιο Δούλο του. Η Μανιασμένη Θάλασσα. Ενώ Όσιος Ιλαρίων βρισκόταν στην επίδαυρο της Δαλματίας, έγινε ένας τρομερός σεισμός. Συγκλονίστηκε όλη η περιοχή. Ακόμη και η θάλασσα άφρισε σαν να κόχλαζε και τραβήχτηκε πολλά μέτρα από την παραλία. Σχηματίστηκε ένα φρικτό χάος στα σημεία που άδειασαν από τα νερά. Ένας ισχυρός άνεμος άρπαξε τα πλοία και τα πέταξε με οργή στους γκρεμούς και τα φαράγγια της ακτής. Έγιναν όλα συντρίμμια. Οι κάτοικοι της Επιδαύρου, βλέποντας τη θάλασσα να μένεται, κατατρόμαξαν. Φοβήθηκαν μήπως ανατραπεί η στεριά και βυθιστούν όλοι στο βάραθρο που φάνηκε. Κλαίγοντας για τον επικείμενο φρικτό θάνατο, έτρεχαν στον Όσιο Ιλαρίωνα και τον παρακαλούσαν να τους λυπηθεί. Του έλεγαν «Η φιλανθρωπία του Θεού σε έφερε εδώ για να μας βοηθήσεις σε αυτόν τον κίνδυνο». Τον οδήγησαν μετά στην παραλία και τον αντιπαρέταξαν στα μανιασμένα κύματα. Εκείνος, πιστεύοντας αδίστακτα στα λόγια του Κυρίου, «Αν έχετε πίστη έστω και σαν ένα σπόρο συναπιού, θα λέτε στο βουνό φύγε και θα φύγει». Γύρισε έπειτα προς την Ανατολή, ύψωσε τα χέρια προς τον ουρανό και προσευχήθηκε να σπλαχνιστεί ο Θεός τα πλάσματά του και με το παντοδύναμο προσταγμά του να διατάξει τη θάλασσα να γαλινέψει και να επιστρέψει στη θέση της. Ενώ προσευχόταν, η αφρισμένη θάλασσα υψώθηκε τόσο πολύ που όλοι πίστεψαν ότι θα ορμήσει και θα καταποντήσει ολόκληρη την περιοχή. Η προσευχή όμως του Οσίου υψώθηκε ψηλότερα, διέσχισε τους ουρανούς
και έφτασε στον φιλάνθρωπο Θεό. Έλαμψε τότε η ασφλαχνία και η παντοδυναμία του Κυρίου. Σιγά σιγά η οργισμένη θάλασσα χαμήλωσε και ήρεμα αποκαταστάθηκε στα αρχικά της όρια. Οι κάτοικοι της Επιδαύρου από γενεά σε γενεά επί πολλά έτη διέσωσαν τη μνήμη του εκπληκτικού θαύματος της προσευχής του μεγάλου αυτού οσίου. Επιδρομή των πειρατών. Ο Όσιος Ιλαρίων, θέλοντας να αποφύγει τη δόξα και την τιμή των ανθρώπων, μετά από το προηγούμενο θαύμα, πήρε τους υποτακτικούς του και έφυγε κρυφά από την Επίδαυρο με προορισμό το εμπορικό λιμάνι της Δαλματίας. Εκεί βρήκαν ένα πλοίο που έπλεε για την Κύπρο και επιβιβάστηκαν σε αυτό. Έφτασαν έτσι σε μια περιοχή γεμάτη υφάλους. Επειδή το σημείο αυτό δεν μπορούσαν οι ναύτες να χρησιμοποιήσουν τα κουπιά, αναγκάστηκαν να βραδυπορούν σπρώχνοντας το πλοίο με κοντάρια. Στην επικίνδυνη όμως αυτή θέση καρτερούσαν πειρατές που μόλις τους αντελήφθηκαν όρμησαν εναντίον τους. Στο πλοίο έγινε μεγάλη ταραχή. Οι ναύτες αρματώθηκαν για να αποκρούσουν τις επιτιθεμένους. Πολλοί επιβάτες στρινούσαν για τη δυστυχία που τους βρήκε. Οι υποτακτικοί του Οσίου με αγωνία του διεκτραγωδούσαν τη δύσκολη κατάστασή τους. Εκείνος όμως τους είπε ήρεμα, «Γιατί τρομάζετε και ανησυχείτε? Μόλις οι επιδρομείς είναι περισσότεροι από τους στρατιώτες του Φαραώ που καταποντίστηκαν στη θάλασσα». Και ενώ πλησίαζε με ληστρική διάθεση το πρώτο εχθρικό πλοίο, ο Άγιος πήρε μία πέτρα, την έριξε ανάμεσα στα δύο πλοία και φώναξε στους πειρατές, «Σταθείτε μέχρι το σημείο που έπεσε η πέτρα, μην πλησιάσετε περισσότερο». Εκείνοι δεν σταμάτησαν την επίθεση. Τι συνέβαινε όμως? Όσο και αν προσπαθούσαν να πλησιάσουν, τα σκάφη τους οπισθοχωρούσαν. Πήγαιναν όλο και πιο πίσω. Έπειτα από πολλές μάτιες προσπάθειες εγκατέλειψαν τον αγώνα. Το πλοίο που μετέφερε τον Όσιο γλίτωσε από την καταστροφή, πέρασε το επικίνδυνο σημείο και έφτασε σώο και αυλαβές στον προορισμό του. Το άνυδρο πηγάδι.
Αξιοθαύμαστη υπομονή έδειξε στη ζωή του ο Αιγύπτιος Αβάς Πίορ. Στον πανέρημο τόπο που κατοίκησε, έσκαψε και βρήκε νερό υπερβολικά πικρό. Έμεινε όμως εκεί μέχρι την κοίμησή του, γευόμενος καθημερινά την πικράδα του. Πολλοί μοναχοί προσπάθησαν να τον μιμηθούν, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να παραμείνει στον φοβερό και απαράκλητο τόπο που ασκήτευε περισσότερο από ένα χρόνο. Κάποτε σε ένα μοναστήρι, 80 αδερφοί έσκαψαν ένα μεγάλο πηγάδι και δυστυχώς δεν βρήκαν νερό. Με πολύ λύπη σκέφτηκαν να εγκαταλείψουν το έργο. Είδαν τότε να έρχεται από την Πανέρημο μέσα στο κατά μεσήμερο ο Αβάς Πίορ. Τους πλησίασε, τους χαιρέτησε και τους είπε: «Ολιγόπιστοι, γιατί μικροψυχήσατε? Από τη χθεσινή μέρα σας παρακολουθώ από μακριά και σας βλέπω να απογοητεύεστε». Κατέβηκε μετά στο βάθος του πηγαδιού και προσευχήθηκε. Στη συνέχεια παίρνει την τσάπα, χτυπά 3 φορές και λέγει: «Ο Θεός των Αγίων Πατριαρχών, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, μην αχρηστέψεις τον κόβο των δούλων σου, αλλά στείλε το νερό που χρειάζονται». Αμέσως ξεπήδησε νερό και τους έβρεξε όλους. Ο Όσιος, αφού προσευχήθηκε, σηκώθηκε να φύγει. Οι μοναχοί τον παρακάλεσαν να παρακαθίσει στο χαρούμενο τραπέζι που έστρωσαν. Εκείνος όμως δεν θέλησε. Έφυγε λέγοντας: «Τελείωσα την αποστολή για την οποία με έστειλε ο Θεός. Για το τραπέζι δεν με έστειλε». Ισταχτομαζόχτρα. Καθώς ο Όσιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος και η συνοδεία του θέριζαν στο χωράφι κάποιου κτηματία, είδαν μια χείρα σταχτομαζόχτρα που ακολουθούσε και έκλαιε ασταμάτητα. Φώναξε τότε ο Όσιος τον κύριο του χωραφιού και τον ρώτησε: «Τι έχει αυτή η κυρούλα και διαρκώς κλαίει?» Και εκείνος του είπε: «Κάποιος είχε εμπιστευτεί στον άντρα της ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Πέθανε όμως ξαφνικά και δεν φανέρωσε πού το είχε κρύψει. Απειλεί γι' αυτό ο κύριος του ποσού να πάρει δούλους του και την ίδια και τα παιδιά της». Ο Άγιος τότε του παρήγγειλε: «Να της πεις να έρθει να μας συναντήσει όταν σταματήσουν για την μεσημβρινή ανάπαυση». Όταν η χείρα ήλθε, της λέγει ο Όσιος: «Γιατί κλαις έτσι ασταμάτητα? Γιατί κάποιος εμπιστεύτηκε στον άνδρα μου χρήματα? Πέθανε όμως και δεν μας είπε πού τα έχει κρύψει. Πάμε να μας δείξεις πού έθεψες τον άνδρα σου». Ο Όσιος πήρε τους αδελφούς και την ακολούθησε. Όταν έφτασαν στον τάφο, της είπε να φύγει. Προσευχήθηκε με τα θερμά λόγια στον Θεό και φώναξε στον νεκρό: «Πού έβαλες τα χρήματα που σου εμπιστεύτηκαν?» Και εκείνος αποκρίθηκε: «Μέσα στο σπίτι μου είναι κρυμμένα, κάτω από το πόδι του κρεβατιού». Του λέγει τότε ο Όσιος: «Κοιμήσου πάλι μέχρι την ώρα της Αναστάσεως». Έκπληκτοι οι αδελφοί έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν. Αυτός όμως τους είπε: «Δεν έγινε από μένα αυτό. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Ο Θεός έκανε το θαύμα για τη χείρα και τα ορφανά. Ο Θεός θέλει να μην αμαρτάνουμε, αλλά ό,τι του ζητούμε να μας το χαρίζει». Έτσι η χείρα έμαθε πού βρισκόταν τα χρήματα και γλίτωσε τον εαυτό της και τα παιδιά της από την δουλεία. Η κόρη του Επισκόπου. Ο Άγιος Σπυρίδων είχε μια εξαιρετική ενάρετη κόρη που λεγόταν Ειρήνη. Κάποιος γνωστός τους εμπιστεύτηκε στην Ειρήνη ένα πολύτιμο κόσμημα. Εκείνη, για να το ασφαλίσει καλύτερα, το έκρυψε στη γη. Σε λίγο όμως καιρό εκοιμήθη τον αιώνιο ύπνο. Μετά από αρκετό χρόνο έρχεται εκείνος που της εμπιστεύτηκε το κόσμημα και μη βρίσκοντας την κόρη άρχισε να το ζητά από τον πατέρα.
Ο Άγιος Σπυρίδων δεν ήξερε τίποτα για το κόσμημα. Λυπημένος όμως για τη ζημιά του ανθρώπου εκείνου, πήγε στον τάφο της και παρακάλεσε τον Θεό να επικοινωνήσει μαζί της πριν από την μελλοντική κοινή Ανάσταση. Και πραγματικά, η ελπίδα του δεν ματαιώθηκε. Ζωντανή η κόρη παρουσιάστηκε στον πατέρα της. Του φανέρωσε που βρισκόταν το κρυμμένο κόσμημα και πάλι εξαφανίστηκε. Ο Άγιος Σπυρίδων βρήκε το κόσμημα και το επέστρεψε στον κάτοχό του. Ήταν η εκπομπή «Ιστορίες από το Γεροντικό» που μεταδίδει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, Ράδιο Ελπίδα 102,3. Ακούσαμε ιστορίες από σπάσματα από το βιβλίο «Χαρίσματα και Χαρισματούχοι», εκδόσεως Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής, από τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Διονύσιο Χαριτούδη. Και εμψαλμείς, αλλά αλλάξομαι.